Η αλήθεια είναι πως σε αυτό το διάστημα υπάρχει αρκετή ζήτηση σε αντιβιωτικά, σε αντιπυρετικά, ειδικά για παιδιά. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο. Έχουμε πολύ μικρό αριθμό αντιβιωτικών στα ράφια μας. Παίρνουμε 1 με 2 σκευάσματα την εβδομάδα με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα μεγάλο τεράστιο πρόβλημα και οι γονείς να τρέχουν από φαρμακείο σε φαρμακείο για να μπορέσουν να βρουν το αντιβιωτικό που χρειάζονται, να μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημά τους. Έχουμε εξηγήσει ότι το πρόβλημα πλέον αυτό όμως είναι παγκόσμιο. Η έλλειψη αντιβιωτικών δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δυστυχώς είναι παγκόσμια. Έχουμε μία μείωση της παραγωγής αντιβιωτικά γύρω στο 40% από την αρχή του κορονοϊού και μετά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχει ο πληθυσμός. Το κακό όμως είναι ότι είμαστε σε μία περίοδο που τα έχουμε ανάγκη τα αντιβιωτικά, θα ζητιούνται και ο κόσμος θα ταλαιπωρείται και εμείς και μαζί και οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί. Αλήθεια είναι επίσης ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετά κρούσματα και σε κορονοϊό και σε γρήπη. Εγώ έχω να συστήσω στον κόσμο όσο μπορώ να έχω γνώμη γι' αυτό ότι αφενός θα πρέπει να προσέχει, θα πρέπει να ξαναρχίσουμε να πλένουμε τα χέρια μας, να χρησιμοποιούμε τις μάσκες όταν συγχρονιζόμαστε με πάρα πολλά άτομα, όταν πηγαίνουμε στα νοσοκομεία ή σε κλειστούς χώρους. Αλλά πάνω απ' όλα να εμβολιαστούμε. Πρέπει να εμβολιαστούμε. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στον εμβολιασμό, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να έχει τελειώσει από το αρχές του Δεκέμβρη, δεν έχει εμβολιαστεί. Έχουν εμβολιαστεί μάλλον πάρα πολύ λίγος κόσμος, γύρω στα 3 εκατομμύρια είναι. Άντε να είναι 2-3% να έχουν πάει, όταν ο στόχος ήταν 4,5 εκατομμύρια. Όταν αυτή τη στιγμή για κορονοϊό οι ευπαθείς ομάδες οι οποίες πρέπει να εμβολιαστούν έχουν εμβολιαστεί το 10%. Ο κόσμος μπορεί να έχει κουραστεί με το θέμα των εμβολίων, όμως πρέπει να καταλάβει ότι είναι το μοναδικό μέσο πρόληψης μαζί με το πλήσιμο των χεριών και της μάσκας.